Λοιπόν, είμαι εδώ μαζί σας σήμερα στην παρέα σας και δεν είναι η Μπάγια Αντωνοπούλου όπως θα έπρεπε. Γιατί ξέρετε που είναι η Μπάγια? Διακοπές. Είναι κάπου καλά, είναι στην Άξο, είναι το 10ο φεστιβάλ Πατάτας. Είναι η κεντρική παρουσιάστρια του φεστιβάλ με κεντρική εκδήλωση αύριο. Και με ωραίο φόντο. Θα πάμε να τη δούμε, να ζηλέψουμε. Μπάγια, καλησπέρα Μπάγια. Ωραίο φόντο καταρχάς. Γεια. Από την όμορφη Νάξο μπορεί όλα τα βλέμματα να είναι στραμμένα στη Θεσσαλονίκη και στη Διεθνή Έκθεση, όμως εδώ έχουμε ένα μεγάλο φεστιβάλ, το μεγαλύτερο φεστιβάλ των Κυκλάδων. Είναι το 10ο φεστιβάλ Πατάτας Νάξου, το οποίο διοργανώνεται από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου και είναι υπό την αιγίδα της UNESCO, Πειραιός και Νήσο. Εδώ συμμετέχει πάρα πολύ σε κόσμος και μάλιστα μαζεύουμε και χρήματα για καλό σκοπό, για το πρότυπο του Νηπιοτροφείου Καλυθέας, το οποίο φιλοξενεί πάρα πολλά παιδάκια. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Θέλουμε να μας πεις, καλησπέρα. Να μας πεις κάποια πράγματα για την πατάτα Νάξου. Λοιπόν, βλέπετε εδώ τηγανιτές πατάτες Νάξου, που διοργανώνουμε το 10ο φεστιβάλ. Να πω ότι η πατάτα μας είναι ένα προϊόν το οποίο έρχονται από παντού, από όλο τον κόσμο για να γευτούν την πατάτα Νάξου. Γίνεται τηγανιτή, βραστή, γιαχνή, φούρνου και έχει πραγματικά ιδιαίτερη γεύση και είναι και αρκετά γλυκιά. Πολύ διαφημισμένη. Εδώ πρέπει να πούμε ότι 200 οικογένειες δουλεύουν στο νησί για να παράξουν πατάτα και κάθε χρόνο παράγονται 8.000 τόνι. Εκτός βέβαια από την πατάτα έχουμε και τη γραβιέρα Νάξου. Είναι το αρσενικό, έτσι λέγεται το τυρί. Τοπικό προϊόν, φοβερή γραβιέρα Νάξου. Λέγεται αρσενικό το τυρί. Αρσενικό είναι άλλη γραβιέρα, άλλο το αρσενικό. Ναι, ναι. Το αρσενικό είναι πιο πικάτικο. Το πιο φημισμένο λέω τυρί. Τι θες και εσύ να μπλεχτείς τώρα, άσε να τα πει η γυναίκα που τα ξέρει καλύτερα. Και εδώ, ό,τι βλέπετε, υπάρχει τηγανιτή πατάτα Νάξου με κοκκινιστό μοσχάρι. Νάτος ο μικρός, ωραίος. Μια χαρά. Λοιπόν, αυτό που θέλουμε να σας πούμε είναι ότι η κεντρική εκδήλωση είναι αύριο στις 9 η ώρα το βράδυ, στη θέση Κάπαρε, στην Αγία Άννα της Νάξου. Έχουν έρθει και από όλα τα μέσα και από το εξωτερικό αρκετοί, ακόμα και από την Κίνα έχουν έρθει στην άδελφη δημοσιογράφη για μάλιστα να προβάλλουν το γεγονός στη χώρα τους. Και από Δευτέρα και πάλι μαζί, τι θα γίνεται, παιδιά? Μια χαρά στα παιδιά, να πάει μια χαρά. Ωραία, λοιπόν. Και κάπως έτσι με την εικόνα της Μπάγιας Αντωνοπούλου από την παραλία, αλλά και τις πατατούλες, οι τηγανιτές μπροστά, το μοσχαράκι, τι είναι αυτό, η γραβιέρα. Μπάγια, η Αγία Άννα είναι αυτή η παραλία, ποια είναι? Εδώ είναι Άγιος Προκόπης, Αγία Άννα. Πρέπει να σας πω, να σας δώσω και λίγο το ρεπορτάζ, ότι έχει πάρα πολύ κόσμο. Έχουμε μπει στην πρώτη εβδομάδα, κλείνει μάλλον την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, αλλά έχει αρκετό τουρισμό. Καλό είναι. Και βλέπει και πολλούς Έλληνες. Ωραία. Δεν πιστεύω σαν Νιάτα σου να έκανες ρεπορτάζ παραλίας. Έχουμε κάνει. Και ξέρεις έχω καλά. Κάνει εγώ. Κάμπι νεολαία συνασπισμού εκεί. Δεν είχα καμία αμφιβολία ότι κάπου εκεί θα ήταν. Λοιπόν, κάπως έτσι με αυτή την ευχάριστη νότα από το παρελθόν του Ανδρέα Παπαδόπουλου και τις πολύ ωραίες εικόνες με την Μπάγια Αντωνοπούλου στην παραλία της Νάξου, θα σας αποχαιρετήσουμε για αυτή την εβδομάδα συνολικά. Ακολουθεί Γιώργος Παπαχρήστος, Τζίνα Μοσχολιού. Να συνεχίσετε να βλέπετε One Channel και εμείς πρώτα ο Θεός θα τα πούμε και πάλι την Δευτέρα στις 4 το απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Να είστε καλά.